συνταγή θέλω να την αφιερώσω. Τι λες, παιδί μου, μίλα πιο δυνατά, δεν ακούω. Λέω, αυτή τη συνταγή θέλω να την αφιερώσω στη μαμάκα μου, που είναι στο σπίτι και είναι αδιάθετη. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα στη μαμά? Ως γκελντίν μπακλαβάς, που είναι η σπεσιαλιτέ. Αφαιρείν. Ως γκελντίν μπακλαβά είναι η ιδανική συνταγή όταν υποδεχόμαστε πεθερικά για να μας δουν ως άξια νύφη. Σοβαρά μιλάς? Βεβαίως, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Τρεις γάμους έχω κάνει και τα πεθερικά μου ακόμα πίνουν νερό στο όνομά μου και στον μπακλαβά μου. Ωραία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τι υλικά θες να σου φέρω? Για αρχή, φέρε μου το φύλλο. Όταν είμαστε στον αέρα, το βάζουμε στο αθόρυβο. Άγνωστος αριθμός, θα το σηκώσω. Ναι, ναι, ποιος είναι? Α, ο μεγαλύτερος φαν μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Εντάξει, τώρα είσαι λιγάκι υπερβολικός. Είσαι, ναι. Ένα απλό παιδάκι με εκεί της διπλανής πόρτας, απλά πιο όμορφος. Ναι. Κάτσε μισό λεπτό να σε πάνω ανοιχτή ακρόαση, να σε ακούνε και οι υπόλοιποι. Περίμενε. Μη χάσουμε. Είμαι στον αέρα. Ναι, βάλε και μπουφάν, μην κρυώσεις. Δεν το πιστεύω. Καλά, Διονύση, είσαι τέλειος. Είσαι Θεός. Σ' αγαπάει και η μαμά μου. Και ο αδερφός μου. Και η αδερφή μου η μικρή. Και τα ξαδέρφια μου. Είστε μεγάλος, όι! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε κοντά μας να παρακολουθείς τη συνταγή, εντάξει? Είχαμε μείνει στο φύλλο. Και... Κι άλλος άγνωστος αριθμός, δεν έπρεπε να ανεβάσω το κινητό μου. Είστε στον αέρα! Έλα. Μα δεν χρειάζομαι το...